είμαστε. Τα υπουργεία, την κυβέρνηση, την αστυνομία μας διώκουν συνδικαλιστές, ποινικά, πειθαρχικά. Και όμως, χωρίς να πάρουμε άδεια από κανέναν, είμαστε πάλι εδώ, όλοι σήμερα, στο πεζοδρόμιο, να αγωνιστούμε για την υγεία. Η πολιτεία είπε ότι είναι εργατικό, είπε ότι είναι υγειονομικός πόλεμος. Όμως αυτός που το βιώνει το πόλεμο είναι οι υγειονομικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε επιφυλακή χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, ένα χρόνο στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας. Και οι ασθενείς που εκτίθονται συνεχώς στον κίνδυνο, επειδή υπάρχουν χρόνιες παθογένειες στο σύστημα. Αν είναι δυνατόν με 6.000 νεκρούς και πλέον να ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι νίκησε την πανδημία, θα μπορούσαν να σωθούν πολλοί από αυτούς αν το σύστημα ήταν πιο οργανωμένο στο επίπεδο της πρόληψης. Ακόμη και σήμερα οι πολίτες πληρώνουν 60 ευρώ για να κάνουν το τεστ κορονοϊού. Πώς αλήθεια γίνεται η ιχνηλάτηση στην κοινότητα με τόσα λίγα συνεργεία του ΕΟΔΗ, όταν τα νοσοκομεία δεν έχουν γιατρούς? Χτες οι εργαζόμενοι του Δυτικής Αττικής έβγαλαν επιστολή κραυγή αγωνίας και λένε ότι 21 νοσηλευτές χωρίς αναισθησιολόγο, χωρίς γιατρούς, δίνουν τη μάχη με 50 ασθενείς με κορονοϊό. Το ίδιο και στην Παμακάριστο, με 3 παθολόγους χωρίς πνευμονολόγο. Είναι 60 ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν από την πρώτη μέρα και γίνεται και εκεί μεγάλη προσπάθεια να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Στην Άξο δεν υπάρχει αναισθησιολόγος, δεν υπάρχει παιδίατρο. Και πήγε χθες από τη Σύρο μια γυναίκα αναισθησιολόγος για λίγες μέρες, μονογονεϊκή οικογένεια που δεν έχει να αφήσει το παιδί της. Αυτά είναι τα προβλήματα στη δημόσια υγεία. Χωρίς νοσηλευτές, χωρίς οξυγόνο, χωρίς ΜΕΡ. Αλήθεια, πώς γίνεται αυτή η κάθεση της ΜΕΡ να παραμένει στο 85%? Τόσες μέρες όταν μπαίνουν πάνω από 150 περιστατικά στις εφημερίες των νοσοκομείων της Αττικής. Και μιλάμε πάντα το 15% είναι 10-15 κλίνες. Ξέρουμε πολύ καλά από το ΕΚΑΟ, το οποίο προσπαθεί να βγει κάποιος από τη ΜΕΡ για να διεκπεριώσει διασωληνωμένους ασθενείς. Εμείς έχουμε θύματα πολέμου, 25 υγειονομικούς. Δεν θέλουμε αντριάντες στις πλατείες. Αυτό που θέλουμε είναι σεβασμός στους νεκρούς μας. Σεβασμός στους νεκρούς μας. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει χαρακτηριστεί εργατικό ατύχημα και να είναι σε απόγνωση οι οικογένειες. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα 5.000 έχουν νοσήσει. Πολλοί έδωσαν τη μάχη στην εντατική, πέθαναν δεκάδες και όμως ακόμη δεν μας έχουν εντάξει στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Κρυφόταν πίσω από μια επιτροπή. Η επιτροπή τελείωσε και καμιά πρωτοβουλία από την κυβέρνηση. Γιατί όλα αυτά και δεν ακούσαμε ούτε συλληπιτήρια από την κυβέρνηση, τον Μητσοτάκη, τον κύριο Μητσοτάκη, τους κύριους υπουργούς της υγείας, προωθούν την ατομική ευθύνη. Γιατί θυμηθείτε τι λέγανε κάποτε, ότι η πανδημία είναι μια γρήπη, δεν είναι σοβαρή ασθένεια. Τώρα έγινε σοβαρή ασθένεια. Μας έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να φοράνε μάσκα. Περάσαμε από καμία μάσκα στη μία μάσκα και τώρα στις δύο μάσκες. Δεν έχουμε μέσα ατομικής προστασίας. Πού είναι λοιπόν η ατομική ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Κικίλια? Δεν έχετε τη γενναιότητα να ζητήσετε μία συγγνώμη, να πείτε ένα συλληπιτήρια στις οικογένειες και να προωθήσετε τις ανάλογες ρυθμίσεις.
ασθενιστές της υγείας. Το έκτακτο προσωπικό δίνει τη μάχη, ένας και δύο, σε κλινικές κορονοϊού. Και όμως, όταν τελειώσει η πανδημία, θα τους στύψετε και θα τους πετάξετε. Φτιάχνετε μια νέα γενιά συμβασιούχων στο δημόσιο σε ομιλία. Για ψηφοθυρικούς λόγους, για να ψηφίζουν τα κόμματα που κάθε φορά κυβερνάνε. Δεν θα επιτρέψουμε, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Θα είμαστε κάθε μέρα στο δρόμο. Βγαίστε κύριε Κικίλια, να δείτε τους πραγματικούς αγωνιστές του υγειονομικού πολέμου. Φτάνει πια από τα γραφεία σας να μας κουνάτε το χέρι ότι δεν εμβολιαστήκαμε, ότι δεν κρατάμε τα μέσα ατομικής τα μέτρα ατομικής προστασίας. Βγαίστε και μιλήστε στους πολεμιστές, έλεος και ντροπή, αγώνα συνάδελφοι, αγώνα, αγώνα.